με θέμα που αφορά την τοπική επικαιρότητα. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο. Επί 2,5 μήνες παρέμεναν κάποια αυτοκίνητα στον βυθό, στην θαλάσσια περιοχή των Γουρνών. Είχαν βρεθεί εκεί, είχαν βυθιστεί εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον αριθμό των οχημάτων που ανασύρθηκαν σήμερα από το βυθό της θάλασσας. Πρέπει να αναστήθηκαν 5 με 6 οχήματα, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα οποία έχουν βγει στην ακτή και τα οποία θα μου απομακρυνθούν βέβαια άμεσα. Δήμαρχε, πόσα αυτοκίνητα παραμένουν μέσα, έχετε ενημέρωση? Ακριβή ενημέρωση όχι. Υποθέτω ότι πιθανότατα να βγήκαν όλα σήμερα, θα το δούμε αύριο το πρωί. Το θέμα είναι ότι τα αυτοκίνητα αυτά ήταν βέβαια τους τελευταίους 2,5 μήνες μετά την θεομηνία της 10ης-11ης Νοεμβρίου. Ήταν και άλλα βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλε, εντός της θαλάσσης, αλλά επειδή τα οχήματα, τα ΙΚ οχήματα ιδιωτικής χρήσεως, είναι αμιγώς αρμοδιότητα των ιδιοκτητών η απομάκρυνσή τους και όχι καν του Δήμου ή κάποιας άλλης υπηρεσίας, κάποιοι είχαν βγάλει τα οχήματά τους, αλλά κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας, συνδημότες μας, προφανώς για λόγους οικονομικής ή άλλης αδυναμίας, δεν τα είχαν βγάλει. Εκείνο το οποίο έκανε η Δημοτική Αρχή τις τελευταίες μέρες ήταν συνεννόηση προφανώς με τον έχον την αρμοδιότητα επί της θαλάσσης, δηλαδή το Λιμεναρχείο, και με την ευγενή χορηγία της υπηρεσίας του κ. Μανώλη Βουτσαλά, κατέστη χτες η προεργασία και σήμερα η δυνατότητα να απομακρυνθούν τα οχήματα από τη θάλασσα και να αποδοθούν οι ακτές μας και η θάλασσα ασφαλείς και καθαρές προς χρήση. Έχετε ενημέρωση αν υπάρχει κάποιος πολίτης εκεί στο Δήμο Χερσονήσου που έχει χάσει το αυτοκίνητό του και δεν το έχει βρει ακόμα? Δεν είναι δηλαδή ακόμα ούτε στο βυθό της θάλασσας? Όχι, όχι, όχι. Τα οχήματα έχουν εντοπιστεί όλα. Απλά κάποιοι είχαν τη δυνατότητα που σας λέω έχουν και την ευθύνη. Καθώς το θέμα των ΙΤΑΧΗ αυτοκινήτων είναι μεταξύ του ιδιοκτήτη και της ασφαλιστικής του εταιρείας. Δεν έχει να εμπλακεί κάποιος άλλος παράγοντας. Τα οχήματα ήταν συγκεκριμένων ιδιοκτητών, οι οποίοι τα γνώριζαν τα οχήματά τους και ότι έχουν απολεστεί, καθώς σε παρελθόντα χρόνο, πριν από 1,5 με 2 μήνες, είχαν πέσει δίτες στην περιοχή και τα είχαν εντοπίσει τα οχήματα και τους αριθμούς κυκλοφορίας. Άλλωστε, ως ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, υπήρχε η δυνατότητα για λόγους θεομηνίας τα οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί και έχουν πέσει στη θάλασσα και δεν έχουν τα στοιχεία οι ιδιοκτήτες τους, με τα στοιχεία κυκλοφορίας, τον αριθμό κυκλοφορίας ή τον αριθμό ταξινόμησης του οχήματος, τον αριθμό πλαισίου, να υπάρχει δυνατότητα διαγραφής. Άρα τα αυτοκίνητα αυτά ουσιαστικά ήδη είναι διαγεγραμμένα. Μάλιστα. Οι ιδιοκτήτες τους όμως γνώριζαν την ύπαρξή τους στο βυθό. Δήμαρχε, εντάξει, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η ανάσυρση των οχημάτων από τον βυθό εκεί στις Γούρνες. Τι γίνεται με τις υποδομές εκεί στο παραλιακό μέτωπο? Θα προλάβουμε την τουριστική περίοδο, όποτε για να αυτή ξεκινήσει? Αγαπητοί φίλοι, η αλήθεια είναι ότι η τουριστική περίοδος είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι για μας να την προλάβουμε σε επίπεδο υποδομών. Το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, όπως είναι γνωστό και είναι σε όποιον επισκέπτεται την περιοχή Πασιφανές, έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Εκείνο που έχω να αναφέρω είναι ότι ξεκάθαρα πράγματα και έχοντας επίγνωση αυτών που λέω, αλλά και έχοντας ως μόνιμο σκοπό μου την ειλικρίνεια απέναντι στους συνδεμότες μας και στους επισκέπτες μας. Ο Δήμος Χερσονήσου το προσεχές καλοκαίρι θα εκτιμούμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, θα έχει μια αξιοπρεπή παρουσία για να υποδεχτεί τους επισκέπτες του. Όμως, σημαντικά έργα και σημαντικά σημεία του Δήμου, Γούβες, Γούρνες, Σταλίδα, Μάλια, που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ανάληψη, προφανώς φέτος το καλοκαίρι δεν θα είναι έτοιμα στο επίπεδο που θα θέλαμε. Θα γίνουν απλές αποκαταστάσεις. Δήμαρχε, πιθανότατα να είναι κλειστό το παραλιακό μέτωπο? Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα είναι κλειστό το παραλιακό μέτωπο. Όχι. Όχι. Γίνονται κατά το δυνατόν ενέργειες προκειμένου το παραλιακό μας μέτωπο να είναι και ανοιχτό και ευπρεπές την περίοδο του προσεχούς καλοκαιριού. Πρόδρομες εργασίες έχουν ξεκινήσει? Έχουν ξεκινήσει, αλλά σε πολύ απλό στάδιο. Εκείνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι έχουμε υποβάλει εδώ και ένα μήνα τεχνικά δελτία στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Προφανώς έχοντας κάνει και επισκέψεις στους αρμόδιους υπουργούς, όπως είναι ο κύριος Πέτσας, ο Στέλιος, ο αναπληρωτής υπουργών εσωτερικών, όπως και ο κύριος Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο καταρμοδιότητα για τις θεομηνίες, υπουργός ανάπτυξης, τους οποίους εξηγήσαμε και ενημερώσαμε. Δυστυχώς, μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε και παρόλες τις επικοινωνίες που έχουμε κάνει, δεν έχουμε γνώση αυτή τη στιγμή για την επιχορήγηση που ζητούμε, που είναι κάποιων εκατομμυρίων, προκειμένου να γίνουν οι μελέτες και κατόπιν τα έργα των έργων που έχουμε ανάγκη. Ο Δήμος Χερσονήσου γνωρίζεται ότι είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός, όμως στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ό,τι καταστράφηκε να μην επιστραφεί στην κατάσταση την προτέρα, αλλά να γίνει κάτι νόμιμο και πολύ καλύτερο. Οπότε αυτό απάντηση δεν έχετε πάρει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Δεν έχετε πάρει, μάλιστα. Και εκτιμώ ότι η πολιτεία αργεί, έρχεται καλοκαίρι και πρέπει μάλιστα να κάνουν τις διαδικασίες τους και αυτές πιο γρήγορα, καθώς δίχως αυτές ο Δήμος Χερσονήσου δεν μπορεί να προχωρήσει ορθά. Και γι' αυτό το λόγο, το Σάββατο το προσεχές κάνουμε και μία συνάντηση στην οποία θα ενημερωθούν όλοι οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου, όπως και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, για τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα και τι απαιτείται να γίνει από εδώ και μπρος, προκειμένου ο Δήμος Χερσονήσου φέτος και του χρόνου μάλιστα να αποκτήσει την πορεία που του αξίζει. Δήμαρχε, ευτυχώς που έχετε σύμμαχο τον καιρό, αυτό θα πω εγώ, και θα κλείσουμε έτσι την επικοινωνία μας. Και όπως καταλαβαίνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, δυστυχώς το τελευταίο δίμηνο, με το που βλέπουμε έτσι λίγο πιο δυνατή η βροχή, καταλαβαίνετε ότι δεν κοιμόμαστε το βράδυ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.